έπεσαν οι υπογραφές για την κατασκευή της μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης στο Χιτά Χερσονήσου, έργο το οποίο θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στη διαχείριση των απορριμμάτων με πράσινο αποτύπωμα. Η σύμβαση υπεγράφει από τον Δήμαρχο Χερσονήσου Γιάννη Σέγκο και τους αναδόχους του έργου, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ διαδικτυακή παρέμβαση πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Αποβλήτων και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής. Ένα έργο το οποίο εδώ και 4 χρόνια προσπαθούμε να συμβασιοποιήσουμε. Έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Έχουν κατέβει στο διαγωνισμό οι 4 μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευαστικές και περάσαμε από 4 φορές από το Συμβούλιο Επικρατείας. Δικαιώθηκε ο φορέας μας, οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής τα τελευταία χρόνια και σήμερα είμαστε εδώ για να συμβασιοποιήσουμε το έργο. Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα ακόμα επιχειρησιακό ορόσημο για την εταιρεία μας Ηλέκτορ, μια και η ΜΕΑ Χερσονήσου σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας σημαντικής επένδυσης για την Κρήτη και ένα ακόμα μεγάλο έργο με πράσινο αποτύπωμα και ωφέλη για το περιβάλλον. Όπως τόνισαν, αποτελεί έργο πυλώνα της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιφέρεια Κρήτης και θα ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής για τη μηχανική διαλογή των σύμμικτων στα διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως και στην κομποστοποίηση του οργανικού. Η μονάδα της Χερσονήσου θα παραλαμβάνει σύμμικτα απορρίμματα, ανακυκλώσιμα και οργανικά από προγράμματα διαλογής στην πηγή, θα παράγει υλικά που μπορούν να αποτελέσουν πρώτες ύλες για τη βιομηχανία ανακύκλωσης, προάγοντας την κυκλική οικονομία. Η δυναμικότητά της είναι 72.000 τόνους. Θα προσπαθήσουμε το έργο αυτό να μετεξελιχθεί, ούτως ώστε να έχουμε το Zero Waste στο Δήμο Χερσονήσου και στους Δήμους οι οποίοι θα εξυπηρετούμε τα επόμενα χρόνια. Το έργο είναι μηχανική διαλογή των σύμμικτων απορριμμάτων, δηλαδή θα διαχωρίζουμε τα υλικά τα οποία θα αξιοποιούνται, θα εκτρέπονται από το Χιτά. Η συνολική δυναμικότητα των αποβλήτων που θα επεξεργάζεται η νέα μονάδα της Χερσονήσου ανέρχεται σε 72.400 τόνους ετησίως, ενώ το ποσοστό εκτροπής αποβλήτων από την υγειονομική ταφή θα είναι 72%. Με τη λειτουργία της εγκατάστασης, το 56% των ανακυκλώσιμων που περιέχονται στα σύμμικτα απορρίμματα θα διαχωρίζονται και θα οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες προς ανακύκλωση. Το υπόλοιπο θα οδηγείται προς υγειονομική ταφή και θα είναι μόλις το 35% κατά βάρος των εισερχόμενων απορριμμάτων, παρατείνοντας σημαντικά το χρόνο ζωής του παρακείμενου χυτή και συμβάλλοντας σημαντικά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Οι εργασίες ξεκινούν εντός μηνός. Η κατασκευαστική περίοδος είναι 1,5 χρόνο. 6 μήνες είναι η δοκιμαστική λειτουργία. Σε 2 χρόνια λοιπόν ευελπιστούμε να σας ξανακαλέσουμε εδώ για να έχουμε τα εγγένεια της μονάδας. Το συνολικό ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί σε 18 μήνες, ενώ θα εξυπηρετεί τους Δήμους Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου, Μινώα Πεδιάδας, Βιάνου, Οροπεδίου Λασιθίου και θα επεξεργάζεται μέρος των οργανικών αποβλήτων του Δήμου Ηρακλείου.